Κύριε Υπουργέ, αναφορικά με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα δεν έγινε, όπως είπατε και εσείς, συζήτηση, αλλά ήταν γενικές παρεμβάσεις. Αυτό όμως, ομολογουμένως, εμένα με μπερδεύει, είναι δεν ξέρω ποια είναι η θέση δικιά μας. Δηλαδή, έχω ακούσει τον Πρωθυπουργό στο Παρίσι που είχε πει ότι είναι αντίθετος με έναν Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, ο οποίος θα εμπλέκει τον ιδιωτικό τομέα με όλα όσα αυτό συνεπάγεται. Προχθές άκουσα στη Φραγκφούρτη τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος είπε άλλα πράγματα. Και ήθελα να ακούσω ξεκάθαρα ποια είναι η δική μας θέση πάνω στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, αυτόν πρόκειται. Για να καταλάβω το πρωτοβουλίο. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του και όπως είπαμε, οι διαβουλεύσεις τώρα έχουν ξεκινήσει. Θα έχουμε και εμείς τη δική μας συνάντηση εντός των επομένων ημερών με το γραφείο του κυρίου Van Rompuy, το οποίο έχει αναλάβει τις πρώτες προετοιμασίες. Και εμείς προετοιμαζόμαστε εντατικά και συστηματικά με πολύ σοβαρό τρόπο. Και νομίζω σύντομα θα μπορέσουμε και εμείς να παρουσιάσουμε και το σύνολο και τις λεπτομέρειες των δικών μας θέσεων. Ήθελα απλά να διευκρινίσω τα εξής. Πρώτον, έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις και με άλλες χώρες εκτός από την Ελληνική Πολιτεία που αποδέχασα να τα συζητήσει μαζί τους ή έχετε κάνει τις συζητήσεις και με άλλες μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία, Γαλλία και κάτι τέτοιο. Και δεύτερον, κατά πόσο θεωρείτε μια τέτοια πρωτοβουλία εφικτή? Δεν έχουν γίνει επίσημες συζητήσεις από τη δική μας την πλευρά για αυτή την σκέψη. Είναι μια σκέψη την οποία είχα την ευκαιρία σήμερα κατά την ομιλία μου στο European Policy Center να την παρουσιάσω. Συζητήσεις βεβαίως θα γίνουν. Όπως ξέρετε, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλές φορές καλό είναι να ρίχνεις μια ιδέα στο τραπέζι και να το συζητάς, να βλέπεις τις αντιδράσεις. Είναι ένα θέμα η σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο απασχολεί, νομίζω, το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι νιώθουμε ότι δεν προχωράει αυτό το θέμα με το ρυθμό και στην κατεύθυνση που εμείς θα επιθυμούσαμε. Γι' αυτό τον λόγο, νομίζω, είναι και υποχρέωση και δική μας να βάλουμε στο τραπέζι κάποιες νέες σκέψεις, να τις συζητήσουμε με τους εταίρους μας, να δοκιμάσουμε αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Και αυτό κάναμε, αυτό κάνουμε και θα δούμε πόσο εφικτή μπορεί να είναι η υλοποίηση μιας τέτοιας σκέψης. Υποστηρίζουμε τον μηχανισμό. Τον υποστηρίζουμε. Ναι, το υποστηρίζουμε. Τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Είμαστε υπέρ ή κατά? Για άλλη μια φορά, η δηλώσεις του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρες ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι προβληματική και βεβαίως μπορούμε να δούμε, να εξετάσουμε και αυτό κάνουμε και αυτό θα κάνουμε με σοβαρό και συστηματικό τρόπο, όπως σας είπα, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε εδώ να δώσουμε την δική μας στήριξη σε αυτόν τον μηχανισμό και να δούμε πώς οι διάφορες ιδέες που έχουν εκφραστεί και από διάφορους άλλους μπορούν να υλοποιηθούν. Για άλλη μια φορά, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, από ό,τι φαίνεται, θα ήταν ένα αρνητικό στοιχείο, έτσι το βλέπουμε εμείς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε και εμείς να προσπαθήσουμε να επεξεργαστούμε προτάσεις, λύσεις, οι οποίες μπορεί να δώσουν μια λύση σε ένα οποιοδήποτε διαπραγματευτικό αδιέξοδο μπορεί να διαφανεί. Υπάρχει ελληνική πλευρά, αλλά θα μου επιτρέψετε, επειδή δεν είναι η απόλυτη δική μου αρμοδιότητα, να μην εκφραστώ εγώ σε λεπτομέρειες. Όπως σας είπα, γίνονται οι σοβαρές προετοιμασίες και επεξεργασίες από την ελληνική πλευρά και μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες, όλες οι λεπτομέρειες θα μπορέσουν και να ανακοινωθούν. Μετά θα γίνει και ένα ECOFIN. Αυτό θα γίνει μετά το επόμενο δικό σας συμβούλιο, πριν ταυτόχρονα τουλάχιστον εμείς αυτή την εικόνα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει λήξει ακόμα. Υπάρχει, όπως είπατε, πολύ σωστά αναφέρατε, η σκέψη να γίνει ένα ECOFIN πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα μπορούσε αυτό να είναι και κατά την ίδια περίοδο. Αυτά είναι θέματα τα οποία ακόμα η Προεδρία τα εξετάζει και, όπως είπαμε, μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε και πλήρη εικόνα από πλευράς της Προεδρίας για την διαδικασία, την τελική διαδικασία και τις όλες τις λεπτομέρειες για την διαδικασία που θα επιλεγεί. Κύριε Υπουργέ, μια πολύ μικρή ερώτηση. Ποιος θα δει τον κύριο Van Rompuy από την κυβέρνηση? Η διαδικασία είναι πρώτα απ' όλα συναντήσεις των κρατών μελών
αντιπροσωπείας των κρατών μελών με αντιπροσωπεία του γραφείου του κυρίου Van Rompuy. Αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες και εμείς αυτή τη στιγμή διευθετούμε την τελική ημερομηνία που θα γίνει η συνάντηση της δικής μας αντιπροσωπείας. Όπως σας είπα, αυτό θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μέσα στις επόμενες 7 με 10 μέρες θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Όπως σας είπα, τώρα πριν από μια-δυο μέρες μας εστάλησαν σε όλα τα κράτη-μέλη οι πρώτες λεπτομέρειες. Όπως σας είπα, θα διευθετηθεί τώρα μέσα σήμερα ή αύριο, θα ξέρουμε και εμείς την ακριβή ημερομηνία για τη συνάντηση της δικής μας αντιπροσωπείας. Μπερδευτεί λιγάκι, ναι, και δεν μπορώ να καταλάβω εάν τελικά το πρόβλημα με το Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι κάθε κράτη πλαίσια τη συμφωνία 2007-2013, ή αν το κοινοβούλιο με τη Λισαβόνα μπήκε πιο αρνητικό και έχει δημιουργήσει αυτό το μπλοκάρισμα. Σωστά δεν έχετε καταλάβει, με την έννοια ότι είναι λίγο σύνθετη η εικόνα. Λοιπόν, καταρχάς το κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εν ώψη τη δεύτερη ανάγνωση του προϋπολογισμού του 2011, έθεσε θέματα αύξηση καταρχήν των πιστώσεων σε σχέση για το 2011. Και έβαλε κάποια ζητήματα τα οποία αφορούσαν και το μέλλον των δημοσιονομικών προοπτικών. Τελικά, το Κοινοβούλιο δέχτηκε ένα συμβιβασμό. Δέχτηκε ένα συμβιβασμό στο 2,9, όπως πρότεινε το Συμβούλιο. 9. Άξι, ακριβώς. Σε σχέση, ενώ στην αρχή νομίζω ξεκινήσανε, αν θυμάμαι καλά, από ένα 6%. 5,91. Ναι, 5,91, κάπου εκεί. Λοιπόν, άρα το Κοινοβούλιο από την πλευρά του έδειξε πολύ μεγάλη διάθεση. Και η Επιτροπή ήρθε και διατύπωσε και μία κοινή δήλωση που κατά κάποιο τρόπο ερχόταν να διασφαλίσει και τις αρμοδιότητες στην πράξη, γιατί στην ουσία είναι η πρώτη εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας που αφορά πια και το Κοινοβούλιο. Παρότι υπήρξε αυτή η διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρότι και τα περισσότερα κράτη-μέλη συμφωνήσανε σε αυτή την προσέγγιση, δυστυχώς υπήρξε και κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία μία αιμονή εναντίον και της δήλωσης αυτής της Επιτροπής και έτσι δεν μπόρεσε αυτός ο διαθεσμικός διάλογος τελικά να ευδοκιμήσει. Αυτό όμως δεν είναι τελείως άσχετο από αυτά που συζητάμε τώρα και την όλη διαδικασία προετοιμασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γιατί σας θυμίζω ότι η περίφημη επιστολή των 12 πρωθυπουργών ήρθε την 2η Ιουλίου, μιλώντας για το θέμα των δαπανών, προσπάθεια να μπει στο τραπέζι μία έννοια δημοσιονομικής πειθαρχίας σε σχέση με τον κοινοτικό προϋπολογισμό, προκαταλαμβάνοντας, εκείνη η ουσία, τη συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Άρα, η προσπάθεια τώρα είναι και εμείς από την πλευρά μας, αυτό είπαμε, αλλά νομίζω και τα περισσότερα κράτη-μέλη, ότι στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Βελγική Προεδρία, προκειμένου να βρεθεί ένα διέξοδο σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και εκεί επιμείναμε πάρα πολύ, να μην υπάρξει ουδεμία σχέση που να προκαταλαμβάνει το πώς θα πάνε οι δημοσιονομικές προοπτικές, που είναι το επόμενο μεγάλο πακέτο διαπραγμάτευσης που ξεκινάει την επόμενη χρονιά. Μπορούμε να αποφύγουμε τα 12 τιμόρια? Αυτή είναι μια ερώτηση θεσμικά, εννοώ. Και ναι, η δεύτερη ερώτηση είναι, σε μια περίοδο που έχουμε οσοποτέ ανάγκη τους κοινωνικούς πόρους, μας ανησυχεί η λογική των 12 τιμωρίων. Στην που είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις σε έγκριση νέων προγραμμάτων και όλα αυτά. Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, όπως ξέρετε ότι πάντα μπορούν να βρεθούν λύσεις και εγκαίρως, και γι' αυτό το λόγο έχω την εντύπωση κιόλας ότι έχει προβλεφθεί και κάποια σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νομίζω 22 Δεκεμβρίου ή 21 Δεκεμβρίου, μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και μάλιστα θα υπάρξει ακόμα μία διαθεσμική συνάντηση από ό,τι ανακοινώσαν σήμερα στο Γενικών Υποθέσεων στις 6 Δεκεμβρίου. Άρα χρονικά, εφόσον υπάρχει πολιτική διάθεση, μπορεί να υπάρξει λύση. Έχετε δίκιο ότι τα 12 τιμόρια είναι μια διαδικασία που το έχουμε δει και στο παρελθόν. Νομίζω από το 88 έχει να γίνει τέτοιου είδους κρίση. Θα δημιουργήσει προβλήματα στις εκταμιεύσεις. Από την άλλη όμως, το ότι το Κοινοβούλιο αναδεικνύει τέτοια θέματα, που δυστυχώς αυτή τη συγκυρία δεν είναι πολλοί οι παράγοντες, οι θεσμικοί που τα αναδεικνύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι έχει την αξία του στρατηγικά και για τη δική μας προσπάθεια και διαπραγμάτευση.